Με περισσότερους από 250 εκθέτες από την Ελλάδα και 15 άλλες χώρες, άνοιξε τις πύλες της για χιλιάδες επισκέπτες η 5η Διεθνής Έκθεση Energy Photovoltaic, που πραγματοποιείται από 21 έως 24 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο του ΜΕΚ στην Παιανία. Μεγαλύτερη από ποτέ, τόσο σε αριθμό εκθετών όσο και σε εκθεσιακή επιφάνεια, βρίσκεται για 5η συνεχή χρονιά στην κορυφή της ενεργειακής αγοράς. Αξιοσημείωτο για το δυναμισμό της έκθεσης είναι το γεγονός ότι πολλές εταιρείες δήλωσαν ήδη τη συμμετοχή τους στην έκθεση Energy Photovoltaic 2011. Φέτος η έκθεση πρωτοπορεί προσφέροντας τη δυνατότητα online επίσκεψης, αφού η έκθεση μεταδίδεται ζωντανά στο ίντερνετ. Τα εκθέματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οικολογική δόμηση. Το AgroNews, όπως πάντα, βρέθηκε στην έκθεση και σας δίνει μία πρώτη γεύση. Μπορώ να πω ότι τα φωτοβολταϊκά είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος σε μία οικονομία η οποία, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε τρομερή ύφεση, και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό και για τις για το χώρο όπου ασχολούνται οι επενδυτές ιδιώτες, όπως επίσης και για το χώρο όπου ασχολούνται οι κατασκευαστές σαν και εμάς. Το θέμα είναι ότι αναμένουμε συνέχεια κάποια δυνατή αύξηση στα επόμενα χρόνια, η οποία είναι ανεξάρτητη από την οικονομική συγκυρία. Και αυτό γιατί η χώρα έχει ανάγκη από ενέργεια, από ανανεώσιμες, και ως και μάλιστα έχει και δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πιάσει ένα ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το οποίο είναι καθορισμένο, και εάν δεν το πιάσει θα έχει και οικονομικά πέναλτι. Όσο αφορά την έκθεση, είναι μια καλή έκθεση. Είναι σχεδόν όλοι εδώ, οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές πρώτων υλών, και όπως βλέπετε, ας πούμε, και πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Και βεβαίως καλά κάνουν οι άνθρωποι, διότι μόνο βλέποντας και ρωτώντας που λένε φτάνει κανένας στην πόλη. Εμείς σαν εταιρεία είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την προσέλευση που έχουμε, και βεβαίως ελπίζουμε ότι και αυτή η έκθεση θα συντείνει στο να πιάσουμε τους προϋπολογισμούς τους οποίους κατά βάση, ας πούμε, έχουμε δουλέψει.